Χαίρετε. Αριστοτρίτη. 11 Αυγούστου. 2020. Πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Είναι πώς μπορώ να βοηθήσω την κόρη μου που έχει οριακή δουπού. Έχει διαγνωστεί δηλαδή μια οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Μια φίλη έχει γράψει μια επιστολή, η οποία λέει ότι θα διαβάσω. Αφήνω τα ευχολόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και για τα καλά λόγια, ανταποδίδω. Έχω δύο αξιαγάπητα κορίτσια, λέει, υιοθετημένα. Η κόρη μου για την οποία θα σου μιλήσω είναι μεγαλύτερη από τις δύο και είναι μια πολύ γλυκιά, πολύ συναισθηματική, κυρίως για τα ζώα και ευαίσθητη για τη διαφορετικότητα, με πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση του δικαίου. Εξωτερικά είναι μελαχρινή, ψηλή κοπέλα σαν κούκλα και αυτό έχει τη σημασία του. Κατά τη δασκάλα της χοροδίας είχε μια υπέροχη αγγελική φωνή που σταμάτησε να χρησιμοποιεί. Ούτε στον μπάνιο δεν τραγουδάει πια. Έχει εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Από την εφηβεία της έδειχνε ανησυχητικά σημάδια, όπως δεν τα πήγαινε καλά με τις φίλες της, με τις οποίες ενώ αρχικά ενθουσιαζόταν, στη συνέχεια δεν διατηρούσε σχέσεις από επιλογή της. Οι φιλίες της είχαν διάρκεια. Έδειχνε ενθουσιασμό στην αρχή για το σχολείο, τις δραστηριότητες, τη χοροδία, τις ξένες γλώσσες, παρόλο που πήρε πτυχία χωρίς διάβασμα και στη συνέχεια έχανε το ενδιαφέρον. Την ενοχλούσαν όλα επάνω της, μύτη, μαλλιά, ύψος, φωνή κλπ. Στην ηλικία των 12 πήρε χάπια, ευτυχώς 7 χάπια για τον κυλόπονο, για να εκβιάσει τον πατέρα της που δεν της έδινε το λάπτοπ για να παίξει. Την πήγαμε στο νοσοκομείο περισσότερο για να της κάνουν πλύση για να φοβηθεί, αλλά δεν χρειαζόταν. Σε κάθε δυσκολία έκανε σημάδια από τρυπήματα στο σώμα τη, με καρφίτσε, με καρφιά ή ό,τι έβρισκε. Ευτυχώ όχι ακόμα με ξεράφια. Κατά την ανάπτυξή τη, παρακολουθούσα τι αντιδράσει τη και ήλπιζα ότι όλα αυτά θα τελείωνα με την εφηβεία. Αλλά όχι. Συνέχισε με πιο έντονο ρυθμό η ανησυχητική πορεία τη. Έλλειψη ενδιαφέροντο και αστάθεια. Πέρασε στο πανεπιστήμιο και το σταμάτησε. Την υποχρέωσα να βρει δουλειά κατ' επιλογή της, κατ' επιλογής της, τις οποίες αλλάζει συνεχώς. Αποκτά κολλητές φιλίες, αλλά δεν τις διατηρεί. Είτε από το σχολείο, είτε από το πανεπιστήμιο, από τις δουλειές της. Αλλάζει αποφάσεις και γνώμες συνεχώς. Μιλάει σαν να είναι ενήλικη και έμπειρος άνθρωπος και φέρεται σαν έφηβη. Τελείωσε μια σχολή πάνω σε ένα θέμα και έχασε το ενδιαφέρον μετά. Ανεξέλεκτος θυμός. Νομίζω ότι ακούς άλλον άνθρωπο. Βαριές κουβέντες, στενάχωρες. Μετά αν την προκαλέσω, ζητάει συγγνώμη και πέφτει στην αγκαλιά μου με κλάματα. Στην εκτός οικογένεια συμπεριφορά της είναι πολύ ευγενική με ευαισθησίες. Τα τελευταία χρόνια έχει κρίσεις υπερφαγίας μεγάλης διάρκειας, χρήσης αλκοόλ, καταμόνας, αν και όχι υπερβολική, διαδικτυακού τζόγου επίσης περιορισμένου. Ευτυχώς δεν έχω καταλάβει για χρήση ναρκωτικών. Ξόδεμα χρημάτων όπου τα βρει. Από τη δουλειά της, από τα πορτοφόλια μας ή από τους λογαριασμούς μας. Μη ρωτάς πώς βρήκε τρόπο. Ανησυχία εγκατάλειψης. Την υιοθεσία τη δούλεψε με παιδοψυχολόγο στην εφηβεία. Όταν αρρώστησα πολύ βαριά και όλοι πίστευαν ότι θα έφευγα από τη ζωή, η κόρη μου έδειχνε ανησυχία. Νομίζω ότι αντιδρούσε στην εγκατάλειψη που θα τη προκαλούσε η απουσία μου. Όταν συνήλθα και πλέον είμαι καλά, μου λέει ότι δεν πίστευε ότι θα τη συνέβαινε αυτό το κακό. Ότι θα τη συνέβαινε εκείνη αυτό το κακό. Δεν ήθελε να το πιστέψει. Η μόνη σχέση διαρκείας είναι με το αγόρι της που είναι μαζί 5-6 χρόνια και με ανησυχεί εξίσου, γιατί μάλλον φοβάται μήπως την εγκαταλείψει και προσκολλάται πάνω του, αν και φαίνεται να κινδυνεύει από εγκατάλειψη. Μου περιγράφει ότι έχει ένα μεγάλο κενό που όταν δυσκολεύεται στη ζωή θέλει να πέφτει μέσα και να εξαφανίζεται. Αλλά όχι να πεθάνει, να εξαφανίζεται. Όλα είναι ή του ύψους ή του βάθους, ή στην επιφάνεια ή στο κενό. Η ζωή της είναι άσπρο μαύρο, με έντονες και πολύ συχνές αναλλαγές. Μετά που ανακάλυψα την υπεξαίρεση χρημάτων από τον λογαριασμό μου, της το είπα, ευτυχώς πολύ ήρεμα, έβαλε τα κλάματα και μου είπε ότι νιώθει άρρωστη και θέλει βοήθεια. Ότι την απάλλαξα από ένα βάρος γιατί ένιωθε ότι δεν ήταν σωστό, αλλά δεν μπορούσε να αντισταθεί. Με ευχαριστούσε που της έβαλα όρια. Με τον σύζυγό μου ποτέ δεν είχαμε την ίδια αντιμετώπιση προς τα παιδιά. Μαύρο εγώ, άσπρο αυτός. Εγώ τη μάλωνα, εκείνος την υποστήριζε και την κάλυπτε. Εγώ έβαζα όρια και εκείνος υπέσκαπτε τα όρια. Σε αυτή την κατάσταση είμαι μόνη μου με το παιδί. Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου υποφέρει και το επιβεβαίωσα τώρα, αλλά δεν ξέρω πώς να το βοηθήσω. Την διέγνωσε ψυχίατρος και άρχισε ψυχοθεραπεία. Το ίδιο κάνω και εγώ ψυχοθεραπεία εδώ και καιρό. Ξέρω ότι μακρολογώ, αλλά αυτά δεν λέγονται με λίγα λόγια. Περιόρισα τις εκφράσεις όσο μπορούσα. Μάλλον επιγραμματικά. Το ερώτημα μου είναι, τι πρέπει να κάνω εγώ για να τη βοηθήσω. Μάλιστα. Και επειδή αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερο, έχω ζητήσει τη βοήθεια της δόκτωρος Αριστονικής Θεοδοσίου για να το κάνουμε αυτό το θέμα, η οποία σαφώς γνωρίζει καλύτερα από μένα αυτά τα θέματα, εφόσον είναι και εκπαιδευμένη
ιδιαίτερα στη ψυχολογία των εφήβων. Σας ακούμε, Αριστονίκη. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα για αυτούς που ίσως να μην γνωρίζουν τι σημαίνει οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Μιλά λίγο πιο δυνατά. Γνωστή και ως μεταχμιακή διαταραχή προσωπικότητας ή ως περιπατητική σχιζοφρένεια. Όχι ρε, αυτός είναι πολύ παλιός όρος. Ναι. Είναι γνωστός όμως, στα βιβλία κανείς μπορεί να τον... Ο δόκιμος όρος που χρησιμοποιούμε τώρα είναι οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Η μεταχμιακή ήταν πιο πριν, περιπατητική σχιζοφρένεια είναι ακόμα πιο πριν. Λοιπόν, όταν λέμε μετεχμιακή, εννοούμε είναι στο μετέχμιο της νεύρωσης και της ψύχωσης. Λοιπόν, με βάση το DSM, τα συμπτώματα της οριακής διαταραχής προσωπικότητας είναι παρορμητικότητα, προβλήματα ταυτότητας, αισθήματα κενού, αυτοκτονικές πράξεις, αυτοακροτηριασμοί, αστάθεια διάθεσης, αστάθεια συναισθήματος, αστάθεια συμπεριφοράς, χαοτικές σχέσεις και θέματα, δηλαδή παρατεταμένη διαταραχή λειτουργικότητας στην προσωπικότητα. Λοιπόν, να πούμε με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει, τις καινούργιες, γιατί έχω κοιτάξει του 20 τις έρευνες που έχουν γίνει για τους οριακούς. Γι' αυτό την έφερα, μην νομίζετε. Όλα αυτά ήταν εκεί πέρα, γι' αυτό τα ανέφερα ως συμπληρωματικά. Λοιπόν, οι οριακοί γενικότερα έχουν δυσκολία ελέγχου του θυμού τους. Έχουν και αυτό εξηγείται από τη μειωμένη αντίδραση που υπάρχει στο μέσο μετοπιακό και πρόστιο μετοπιόφλιο. Υπάρχει δηλαδή θέμα εκεί πέρα. Εδώ. Και επίσης υπάρχει και μεγαλύτερη δραστηριότητα στην αμυγδαλή, άρα και μεγαλύτερη αντίδραση. Όταν λοιπόν ξαφνιαστούν από μία αρνητική κατάσταση, δεν μπορούν να συνέρθουν εύκολα. Με βάση τις νέες νευροαπεικονιστικές μεθόδους. Και εδώ να πιάσουμε την ευκαιρία να πω ότι η ψυχιατρική μέχρι σήμερα ήταν μία επιστήμη που δεν μπορούσε να μελετήσει απευθείας το όργανο στο οποίο αναφέρεται, δηλαδή τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τώρα με τις νέες νευροαπεικονιστικές μεθόδους μπορούν ειδικά οι ερευνητές, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις μια νευροαπεικονιστική μέθοδο, στοιχίζει πολλά χρήματα, θέλει πολύ ακριβό εξοπλισμό κλπ. Οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν εγκεφάλους ανθρώπων που έχουν διάφορα συμπτώματα ή που έχουν κάποιες διαγνώσεις και μπορούν να δουν ακριβώς που υπάρχει υπερλειτουργία, που υπάρχει υπολειτουργία κλπ. Άρα αυτό μας είπες είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έρχονται και μας δείχνουν ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί έτσι. Δεν το κάνει επίτηδες το πρόσωπο. Λοιπόν, δεν θέλει η κόρη σου επίτηδες να έχει αυτές τις υπερβολικές αντιδράσεις, να έχει αυτό τον έντονο θυμό. Δεν είναι κάτι που γίνεται συνειδητά. Επίσης, το αυτό που δεν γίνεται, δεν ενεργοποιείται ο πρόσιος φλοιός, με αποτέλεσμα τα κέντρα εκτίμησης των ερεθισμάτων να μην λειτουργούν. Οπότε δεν μπορούν οι άνθρωποι εύκολα να αντιληφθούν τις εκτελεστικές τους ικανότητες, αλλά και να μάθουν γνωστικές στρατηγικές για να αντιμετωπίζουν και να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους. Ας θυμηθούμε ότι ο πρόστιος μετοπιός λοβός είναι αυτός ο οποίος αναπτύσσεται τελευταίος μέχρι τα 26. Έβλεπα προχθές έναν ευρωεπιστήμονα που ασχολείται με αυτές τις μεθόδους που έλεγε ότι για τα κορίτσια 25 με 26 και τα αγόρια μπορεί και μέχρι τα 28 να γίνεται η ανάπτυξη. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανώριμοι συναισθηματικά. Δηλαδή μπορεί να έχεις έναν αυτό που έγραψε, μιλάει σαν μεγάλη γυναίκα, αλλά οι συναισθηματικές της αντιδράσεις είναι όπως ενός εφήβου ή ενός μεγάλου παιδιού. Ναι. Και έλεγε εκεί πέρα, αυτά που μας λέει και ο Γρηγόρης, ότι μετά τα 30 καλυτερεύουν τα πράγματα και προοδευτικά μέχρι τα 40 μπορεί να υπάρξει μεγάλη βελτίωση, αν γίνεται παράλληλα και ψυχοθεραπεία. Ναι, φυσικά. Τα έλεγε αυτά. Ωστόσο αυτά είναι θέματα νευροαπεικονιστικά, τα οποία αν τα γνωρίζουμε θεραπευτικά μπορούμε να δώσουμε περισσότερο έμφαση σε αυτό και ένας τρόπος που μπορεί να βοηθήσει το οικείο περιβάλλον είναι να γίνουν, να τους συμπεριφέρονται όσαν να είναι ακόμη εφήβοι, άρα να προσπαθεί να τις λέει εκείνη τι να κάνει με τις εκτελεστικές της δεξιότητες. Είναι αυτό που λέγαμε στις εκπομπές όταν κάναμε, ότι οι γονείς πρέπει να γίνουν οι πρόστιοι με το οποίο η φλοή των παιδιών τους. Δηλαδή στην εφηβεία, επειδή το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί πράγματα για καταστάσεις, όπως και εδώ σε αυτήν τη διαταραχή
που να πούμε ότι εμφανίζεται στην εφηβεία, αλλά διάγνωση γίνεται μετά τα 18, άρα μιλάμε για τύπου ενήλικες, με βάση το νομικό πλαίσιο. Άρα χρειάζεται πολλές φορές να γίνεις εσύ η εκτελεστική λειτουργικότητα της κόρης σου, προκειμένου να την βοηθήσεις να αντιληφθεί τι της συμβαίνει. Άρα αυτό που κάνεις με την οριοθέτηση είναι πολύ σοφό. Εμένα εκείνο που με προβληματίζει είναι η διάσταση απόψεως τη διαχείριση της κόρης σου με τον άνδρα σου. Δηλαδή εκεί πέρα συμβαίνει είναι μια δυσκολία. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που έγραψε όμως η φίλη, φαίνεται ότι το έχει πάρει απόφαση και ότι έχει βρει κάποιον τρόπο να συνεννοηθεί με την κόρη της, ναι, ότι μαζί θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι. Γιατί επίσης μπορείς να εκμεταλλευτείς τις στιγμές που υπάρχει συναισθηματική ηρεμία και να κάνεις κάποιες σοβαρές συζητήσεις μαζί της όταν είναι καλά, σε περιόδους που νιώθει ευεξία, που δεν είναι αναστατωμένη, που δεν είναι σε ένταση. Του στυλ θέλω να σε βοηθήσω, το δείχνεις εμπράκτως πως θες να τη βοηθήσεις, γι' αυτό το λόγο πας στο ψυχολόγο και κάνεις ψυχοθεραπεία, γι' αυτό το λόγο κάνω και εγώ ψυχοθεραπεία και είμαστε μαζί σε αυτό και να ξεκαθαρίσεις ότι ο μπαμπάς έχει διαφορετική άποψη, ο μπαμπάς όμως δεν πάει στο ψυχολόγο, δεν κάνει ψυχοθεραπεία, έχει διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αλλά μαζί θα το κάνουμε αυτό. Και δεν είναι και μικρό παιδί, δηλαδή δεν είναι και 10 και 12 και 8 ετών που να δυσκολευτεί να καταλάβει, όσο και αν υπάρχει ανοριμότητα στον πρόσωπο του επιλογών, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό θα το διαχειριστούμε μαζί. Ναι. Αλλά την δουλειά θα την κάνει η ψυχοθεραπεία και στην κόρη σου και σε σένα. Δηλαδή, εμείς τώρα λέμε κάποιες εισηγήσεις και πήραμε αφορμή από αυτό που μας έστειλες για να μιλήσουμε για αυτή τη διαταραχή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι παρουσιάζεται συχνά σε υιοθετημένα παιδιά, ρε Αριστονίκη. Δεν ξέρω γιατί. Έλεγαν κάτι έρευνες γι' αυτό. Πολύ συχνά σε υιοθετημένα παιδιά. Είναι πάρα πολύ έντονο το γενετικό στοιχείο, δηλαδή το ιδιοσυγκρασιακό στοιχείο. Τώρα δεν θέλω να μιλάει για ψυχαναλυτικά όντας κάποια στοιχεία που μιλάνε για το μεγάλωμα, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοιο. Ξέρεις κάτι, μήπως υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση μία κοπέλα οριακή όταν έχει μία εγκυμοσύνη ανεπιθύμητη να δώσει το παιδί υιοθεσία παρά μία κοπέλα που δεν είναι οριακή, και ίσως γι' αυτό να υπάρχουν. Δεν είναι όλα τα υιοθετημένα παιδιά οριακά. Απλώς έχω παρατηρήσει και από την κλινική μου πείρα ότι πιο συχνά έχω δει διαταραχή οριακής προσωπικότητας σε παιδιά υιοθετημένα. Και ιδίως παιδιά υιοθετημένα, τα οποία υιοθετήθηκαν σε μια ηλικία 2 ή 3 ετών, που δεν γνωρίζουμε τι είχαν βιώσει προτού υιοθετηθούν. Παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε ορφανοτροφία, σε κάποιες χώρες που. Τα οποία θυμούνται, αλλά η μνήμη τους είναι άδειλη και δεν μπορούν να μας πούν πολλές φορές αυτά που έγιναν. Το σώμα τους ξέρει όμως τι έγινε, αλλά δεν μπορούν να το πούν. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία. Ότι μερικές φορές κάποια συμπτώματα δεν μπορείς, έχουν από πίσω ένα τραύμα το οποίο έχει γίνει σε μια ηλικία που δεν είχες μνήμη, μάλλον που δεν μπορείς να ανακαλέσεις από τη μνήμη σου, γιατί το σώμα έχει μνήμες από τον καιρό της κοίησης. Θυμάται δηλαδή πράγματα, αλλά δεν μπορείς εσύ να τα ανασύρεις. Και γι' αυτό έρχεται εδώ η τέχνη, που έχει αυτή την ικανότητα να σε βοηθά μέσω της τέχνης να ανασύρεις πληροφορίες οι οποίες είναι στην άδειλη σου μνήμη. Άρα η οικαστική ψυχοθεραπεία και το art therapy και ως μέθοδος διάγνωσης μπορεί να βοηθήσει αυτό στο να, μπορεί να βοηθήσει στο και εντοπιστούν τραύματα. Ένα παράδειγμα εδώ που είχα δουλέψει εγώ, όπου είχα ζητήσει από μια κοπέλα να μου ζωγραφίσει την εμπειρία της διαταραχής της. Πώς είναι να έχεις αυτή τη διαταραχή. Ναι. Και ήταν μια ασθενής με κρίση πανικού, η οποία απεικόνισε την εμπειρία της ως κλεψίδρα, που ανυπαραστάνει βασικά το σφίξιμο στο λαιμό, και μιλώντας μέσα από αυτό και αναπτύσσοντας το, διαφάνηκε ότι είχε εμπειρία κρεμάσματος με σκηνή. Και επαναβίωσε το τραύμα, αλλά δεν είχε συνδέσει γνωστικά την κρίση πανικού με το ίδιο το τραύμα. Και το σύμβολο της κλεψίδρας, που αυτό εξηγείται επιστημονικά μέσω του παρακβατικού συμβολισμού, δηλαδή έναν αίτιον έχει έναν αποτέλεσμα. Οπότε ήρθεν της εικόνα της κλεψίδρας,
Και εκεί που αναλύαμε τι σημαίνει η κλεψίδρα, τι συμβολίζει η κλεψίδρα, γιατί έχει ένα στενό, ένα στενό πέρασμα, άρα μπορεί κάποιος να μας πάρει, να μην μας αφήσει να αναπνεύσουμε κτλ. Της ήρθε αυτή η εικόνα και σιγά σιγά ρωτώντας και τους οικείους της ανακάλυψε ότι όταν ήταν πιο μικρή είχε αυτήν την εμπειρία που έγινε κατά λάθος να κρεμαστεί με το σχοινί και άρα βρήκαμε έτσι αυτή το βίωμα της κρίσης πανικού που, από πού μπορεί να πήγασε. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτός ο τρόπος. Θα πρότεινα ότι είναι ωραίο αν ζητήσεις από την κόρη σου να σου ζωγραφίσει την εμπειρία της διαταραχής της, να της απαντούσες εσύ με μια άλλη ζωγραφιά, στη ζωγραφιά για το πώς βιώνει τη διαταραχή της. Και έτσι να υπάρχει ένας άτυπος κώδικας επικοινωνίας, συμβολικός, το οποίο να τους φέρει πιο κοντά. Είναι πιο εναλλακτικό, αλλά μερικές φορές έχει ενδιαφέρον, είναι και παιγνιώδης και μπορεί κανείς να παίξει με αυτό. Λοιπόν, έναν ακόμη στοιχείο πολύ σημαντικό που συμβαίνει στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι η συναισθηματική δυσρύθμιση. Τι σημαίνει η συναισθηματική δυσρύθμιση? Είναι υψηλή συναισθηματική ένταση, υψηλή συναισθηματική βίωση ερεθισμάτων, αλλά και χαμηλό επίπεδο επιστροφής πίσω στο πρώτερο συναίσθημα. Δηλαδή, βιώνω πάρα πολύ έντονα κάτι, τα ερεθίσματα στο περιβάλλον μου είναι έντονα και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ και επίσης δεν μπορώ να επιστρέψω στο προηγούμενο συναίσθημα που ένιωθα προτού το βιώσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η λεγόμενη συναισθηματική αστάθεια, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη σε αυτήν τη διαταραχή, υπάρχει και συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης συναισθηματικής αστάθειας και υπάρχει και συγκεκριμένος τρόπος που μπορείς να διαχειριστείς θεραπευτικά τη συναισθηματική αστάθεια. Επίσης, να πούμε ότι σε αυτά τα άτομα υπάρχει έντονη προδιάθεση άγχους και κατάθλιψης. Δηλαδή, συνήθως το άγχος και η κατάθλιψη ως πρώτερα συμπτώματα είναι προγνωστικοί δείχτες για την οριακή προσωπικότητα, για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Άρα δεν αφήνουμε, όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά μας, ιδιαίτερα στην εφηβεία, έχουν έντονα στοιχεία, δεν μπορούν να ρυθμίσουν εύκολα τη διάθεσή τους, δυσλειτουργούν σε πάρα πολλούς τομείς, εκπίπτουν, δεν φαίνεται δηλαδή η εικόνα τους να μοιάζει με το πώς ήταν στα πιο φυσιολογικά τους, ζητάμε απαραίτητα βοήθεια και όσο πιο έγκαιρα γίνεται η διάγνωση και όσο πιο έγκαιρα δεχτεί κάποιος βοήθεια, τόσο πιο εύκολο είναι να αντιμετωπιστεί ή οποιαδήποτε διαταραχή. Όσο πιο αργοπορούμε, παγιώνονται κάποιες συμπεριφορές, παγιώνονται κάποιες αντιδράσεις. Μάλιστα. Και μετά λέει σε χαρακτηρίζουν. Λέει όμως ότι είχε πάει στη ψυχολόγο, ήταν μικρότερη για το θέμα της υιοθεσίας. Προφανώς ακόμη ίσως να ήταν σε μια ηλικία, πρώτη σχολική ηλικία, ακόμη αν είχα βγει συμπτώματα της οριακής. Να πούμε ότι υπάρχει εδώ πέρα μια έντονη παρανόηση που την κάνουν πάρα πολλοί. Που σου λέει έχω πάει σε ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος κάθε φορά δουλεύει με αιτήματα. Δεν μπορεί δηλαδή όταν πας να σου κάνει γενικό check-up. Όταν πας με ένα συγκεκριμένο αίτημα, όταν πας στο γιατρό και του λες πονώ εδώ, σε κάνει έλεγχο για εκεί που πονάς. Δεν σου κάνει γενικό έλεγχο για το πού αλλού πονάς. Δηλαδή, και όταν σου πει, και πας συνήθως στο ψυχολόγο και σου λέει έχω πρόβλημα αυτοεκτίμησης. Οπότε σου λέει πόσες συνεδρίες θα χρειαστώ. Και σου λέει ο ψυχολόγος θα χρειαστείς, ξέρω εγώ, 10-12 συνεδρίες για να δουλέψουμε την αυτοεκτίμηση. Δούλεψες την αυτοεκτίμηση. Ένα δούλεψες το άγχος, τις φοβίες, την κατάθλιψη, τη συναισθηματική αστάθεια, την υιοθεσία και έναν άλλα πράγματα που μπορεί να συνυπάρχουν με την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Αλλά εκείνη την περίοδο, εκείνος σε έκαιγε, εκείνον πήγες να δεις. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, να πάμε εκεί και να πούμε, δες, κάνε μου διάγνωση να δούμε τι έχω, να βάλουμε κάτω αυτά τα που μας συμβαίνουν και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε και παίρνουμε τομέα με τομέα. Τώρα δουλεύουμε με αυτόν τον τομέα, μετά δουλεύουμε με τον άλλον τομέα, μετά δουλεύουμε με τον άλλον τομέα. Άρα, μου δίνεις την ευκαιρία να κάνω και ένα ερώτημα που κάνει μια φίλη σε ένα σχόλιο. Λέει, δικαιούμαστε ως πελάτες ψυχολόγου ή ως ψυχοθεραπευόν ή ψυχολόγου να ζητήσουμε τη διάγνωσή μας? Φυσικά. Και τη διάγνωση μπορεί να μας τη δώσει ένας ψυχολόγος ο οποίος κάνει τα συγκεκριμένα ψυχομετρικά τεστ που μπορεί να δώσουν τη διάγνωση. Ναι.
Εντάξει, είναι καλό να εγώ τουλάχιστον αποφεύγω να τα δίνω γραπτός με την έννοια ότι μπορούν να τύχουν χρήσεις. Κακής χρήσης. Μπορεί να πέσουν στα χέρια κάποιου άλλου και να ναι. χρησιμοποιηθούν ακριβώς, με αρνητικούς τρόπους. Ακριβώς. Εγώ τα λέω προφορικά. Εκτός αν μου ζητηθεί από κάποιον επίσημο φορέα που ζητά συγκεκριμένα τους. Συγκεκριμένα από επίσημο που φορέα. Που εκεί γίνονται με εμπιστευτικότητα και χρήση του πελάτη. Και αυτό το κάνουμε μετά από. Πολλή είναι εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από διάφορες περιστάσεις που έχουν γίνει τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι, από ό,τι περιμέναμε και δεν ήταν προς όφελος του πελάτη. Η ταμπέλα ή η διάγνωση δεν έχει καμία άλλη χρησιμότητα πέραν του να καθοδηγήσει το πώς θα γίνει η ψυχοθεραπεία και τι στόχοι θα μπουν για την καλύτερη λειτουργικότητα του ανθρώπου που ζητάει την ψυχοθεραπεία. Και η ψυχοθεραπεία, έτσι όπως την έχει ορίσει η Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου, είναι μια ολιστική και συνολική βοήθεια σε όλους τους τομείς της ζωής. Άρα, είναι πιο καλή ιδέα να λέμε, ήρθα ρε παιδί μου γιατί με βασανίζει αυτό, αλλά δες με, τσάκαρε με, δώσε μου και εσύ τη δικιά κάνε σου μου γνώμη. Κάνε μου να δούμε τι συμβαίνει. Μου κάνεις. Δες το αστεία μου, κάνεις. Δεν είναι κακό να κάνουμε τεστ. Καλό είναι. Καλό είναι. Ελπίζουμε φίλοι να έχουμε απαντήσει αρκετά. Όμως το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία μεταξύ σας μητέρας και κόρης, η συνεργασία με τους ψυχολόγους ή ψυχοθεραπευτές που κάνετε ψυχοθεραπεία και η συνεργασία όλων μαζί. Και σε ευχαριστούμε σε όσες μια ωραία πάση για να κάνουμε μια συζήτηση και εννοείται ότι η ψυχοθεραπεύτρια, ψυχοθεραπευτή σου ή ο ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτρία, ξέρω εγώ, της κόρης σου, ξέρουν καλύτερα από εμάς γιατί σας έχουν δει προσωπικά, σας έχουν διαγνώσει κτλ. Εμείς λέμε τώρα γενικές κουβέντες. Φιλιά! Yeah.